κατάμεστο στο ήταν την Κυριακή το βράδυ το Νότιο Πάρκο της Πάτρας για την κινητοποίηση του Δήμου Πατρέων με σύνθημα «Δουλειά για όλους, δουλειά με δικαιώματα, κάτω τα χέρια από τη λαϊκή περιουσία». Η συγκέντρωση ξεκίνησε με την ομιλία του Δημάρχου Κώστα Πελετίδη και συνεχίστηκε με συναυλία και λαϊκό γλέντι με τον Γιώργο Μαργαρίτη. Ο Κώστας Πελετίδης στην ομιλία του τόνισε ότι ο Δήμος απαιτεί η κυβέρνηση να προχωρήσει σε σχετική νομοθετική ρύθμιση ώστε να δίνεται η δυνατότητα στα δημοτικά συμβούλια που γνωρίζουν από κοντά την κατάσταση των οικοκυριών να διαγράφουν χρέη, πρόστιμα και προσαυξήσεις προς τους Δήμους, βεβαιωθέντα ημί. Κορυφώνονται σήμερα εδώ στο Νότιο Πάρκο οι αγώνες μας το προηγούμενο χρόνο που κορυφωθήκανε με τον τελευταίο μήνα και για τρίτη συνεχή χρονιά, σε συνεργασία με εργατοϋπαλληλικά σωματεία και φορείς της πόλης μας, με βασικό αίτημα «Δουλειά για όλους, δουλειά με δικαιώματα, κάτω τα χέρια από το λαϊκό βιός». Παράλληλα, ο Δήμαρχος αναφέρθηκε και σε μια σειρά από άλλα ζητήματα, όπως η περιμετρική διέλευση της σιδηροδρομικής γραμμής και αν με ευθύνη της κυβέρνησης αυτό απορριφθεί, πλήρη υπογειοποίηση. Η αποπεράτωση του φράγματος Πύρου Παραπύρου και η διαχείρισή του από το Εθνικό Δημόσιο Οργανισμό Υδάτων, η απόδοση στο Δήμο του Συνόλου των Στρεμάτων του παλιού σκουπιδότοπο στο Ριγανόκαμπο και άλλα πολλά. Επίσης, πριν την ομιλία του Δημάρχου, χαιρέτησε ο πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων Πάτρας και Γενικός Γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Πάτρας, κ. Δημήτρης Αγγελόπουλος. Φέτος, με το σύνθημα «Δουλειά για όλους, δουλειά με δικαιώματα», αυτό το σύνθημα αγκάλιασε πιο πολλούς εργάτες. Στη συνέχεια, ακολούθησε λαϊκό γλέντι με τον τραγουδιστή Γιώργο Μαργαρίτη. Θέλω για σένα κι ας είσαι απάτη. Δεν πάει να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη, πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη. Δεν πάει να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Πλήθος κόσμου απόλαυσε τον αγαπημένο καλλιτέχνη μέχρι αργά τα μεσάνυχτα. Αξίζει να σημειωθεί ότι διατέθηκαν δωρεάν σουβλάκια σε όσους παραβρέθηκαν στο Νότιο Πάρκο για να απολαύσουν τη συναυλία.